Πιάστηκαμε απροετοίμαστοι. Είχαμε τη γνώση, μα είπαμε πως είναι αχρίαστη. Πέντε μέρες μετά όλοι χωρίστηκαν. Οι τυχεροί σκοτώθηκαν, οι άλλοι φυλακίστηκαν. Αυτοί που αντισταθήκαν βασανίστηκαν. Κι όσοι γλιτώσαν κάτω από το έδαφος εγκλωβίστηκαν. Χωρίς φάρμακα, νερό και προμήθειες. Με κομμένες τις ανθρώπινες συνήθειες. Βήματα και βλέμματα σιωπηλά στο σκοτάδι. Ο εχθρός παραμονεύει για μας μέρα και βράδυ. Η ψυχραιμία μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Συνηθίσαμε το άγγιγμά του. Αν τρίβεσαι εκεί έξω άκου. Το μήνυμα αυτό θα αυτοκαταστραφεί μετά τη δεύτερη στροφή. Από 10 μήνες στο υπέδαφος βγήκαμε στην επιφάνεια. Κοίταμε μέρα, φως και φρέσκο αέρα. Χάρη στην επανάσταση οργανωθήκαμε και άλλαξε η κατάσταση. Παρόλα τα χτυπήματα που είχαμε δεχθεί, ανακάμψαμε, πάψαμε να είμαστε τυφλοί. Η τοποθεσία μας είναι κρυφή, αλλά μας ψάχνουν, γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί. Μάθαμε στα παιδιά μας να κρατάνε όπλα. Για συναισθηματισμούς δεν είναι ώρα ακόμα. Οι μάχες είναι συχνές και κουράζουν το πληγωμένο μας σώμα. Σφήνουν κάθε ανάμνηση σαν γόμα. Αλλά προέχει επιβίωση. Ο πληθυσμός μετά την επίθεση πες στη μείωση. Και η πίεση είναι αφόρητη σαν ίωση. Η ανακοχή μοιάζει στα μάτια μου σαν φτηνή φαντασίωση. Δεν είναι να έρθει, θέλουν να φανιστούμε από το χάρτη. Μα τίποτα δεν τέλειωσε, άκου κάτι. Ελευθερία ή θάνατος, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Από ένα της αντίστασης μέλος, μήνυμα τέλος.